σήμερα χαράζει για το σύλλογό μας, διότι ένα όνειρο που είχαμε εδώ και πριν από 4-5 μήνες γίνεται πραγματικότητα. Είναι και χαρά και για τη ΣΑΜΟ, διότι με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων και σε συνεργασία με την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, εγκαινιάζουμε σήμερα αυτή την έκθεση που έχει ιστορική σημασία. Είναι μια έκθεση της λεπτομέρειας, θα σας αναφέρει ο κύριος Νικολάου στη συνέχεια. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου που εργαστήκαν σκληρά, ειλικρινά πολύ σκληρά, ήταν δύσκολο το εγχείρημα, 4-5 μήνες. Να ευχαριστήσω την Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που μας βοήθησαν και πίστεψαν στο εγχείρημα αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν γνήσια κοιμήλια, εκθέματα, να φύγουν από ένα μουσείο και να έρθουν σε μια εξωτερική έκθεση. Τα παιδιά προς τιμή τους μας εμπιστεύτηκαν, μας έκαναν τη χάρη, έχουν αναπαραγωγές, αλλά έχουμε και γύρω στα 10 κοιμήλια. Τους ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσω και το Δήμο Ανατολική Σάμου, τον Δήμαρχο, τη Μαρία Τιμποντήλη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και την Έλληνα Τιχουσνή, δεν τη βλέπω. Για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και τη στήριξη που παρήχαν όσον αφορά και τις επικοινωνίες που κάνουμε το μουσείο, αλλά και γενικά τη βοήθεια που μας παρήχαν. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και τους χορηγούς μας, διότι όπως είπα ήταν πολύ έξοδο το εγχείρημα αυτό και χωρίς τη στήριξη τους δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Και να ευχαριστήσω και τέλει την διοίκηση και την πρόεδρο του Ιδρύματος ΣΒΑΤΣ που μας παρήχαν τη φιλοξενία εδώ στο Art Space για να παρουσιάσουμε την έκθεση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να απολαύσετε την έκθεση. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Ανδρέα που χάρη στην επιμονή και το όραμά του βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργος έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν και το αποδεικνύει ακόμα μια φορά και σήμερα ότι αγαπά τον τόπο και προσφέρει τα μέγιστα στην προσπάθειά του να ενδυναμώσουμε τον πολιτισμό του νησιού μας αλλά και την τοπική ιστορική μνήμη. Φέτος, συμπληρώνοντας τα 200 χρόνια από την αμαχία της Σάμου, είναι μια ιστορική επέτειος, τεράστια σημασία για το νησί μας, αλλά και για την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης γενικότερα του 1821. Στο πλαίσιο των εορτασμών εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση και βέβαια η έκθεση που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιουλίου και είμαι σίγουρος ότι θα την επισκεφθούν εκατοντάδες πολίτες και επισκέπτες από το νησί μας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το θερμά το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και ιδιαίτερα τον επιμελητή της έκθεσης κ. Νικολάου για την άψογη συνεργασία που είχαμε και την προσήλωσή του σε αυτό το εγχείρημα. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την έκθεση φιλοξενούνται θέματα που σπάνια αφήνουν, όπως είπε ο Ανδρέας, στους χώρους του Εθνικού Μουσείου και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Επίσης, είναι ίσως η πρώτη φορά που εκτίθενται και οι σπάθεις του καπετάν Λαχανά που φιλοξενούνται στο Δημαρχείο. Και τέλος, φυσικά να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη στήριξή σας, όσοι βοήθησαν να προετοιμάσουμε αυτή την έκθεση και φυσικά όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας σήμερα. Να σας καλά. Φίλες και φίλοι, ο Δήμαρχός μας αναφέρθηκε στη σημασία του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Η σημερινή εκδήλωση είναι συνδυασμός αυτών των δύο. Ευχαριστούμε θερμά τον Λυκούργο και τον πρόεδρο, τον Ανδρέα Αξιώτη, που μας έκανε κοινωνούς αυτής της ωραίας προσπάθειας, αυτής της ωραίας διαδρομής. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους χορηγούς και όλους τους εθελοντές. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου βρίσκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια που έχει ως στόχο τη διοργάνωση τόσων σημαντικών εκδηλώσεων. Και ακόμη περισσότερο βρισκόμαστε δίπλα σε συλλόγους όπως ο Λυκούργος που συνδράμουν πάντα στις δράσεις πολιτισμού. Η επέτειος των 200 χρόνων είναι μια πολύ σημαντική επέτειος μνήμης. Είναι μεγάλη χαρά που η έκθεση εγκαινιάζει τις εκδηλώσεις από το Πυθαγόριο, την καρδιά των ιστορικών γεγονότων. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και ειδικότερα τον κύριο Νικολάου και να ευχηθώ σε όλους σας καλή θέαση.
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα εκ μέρους του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου να σας καλωσορίσω στα γένεια της έκθεσης που σήμερα με τίτλο «Ότι επιμένει για τη διαδυσάμωνη εχθρός δεν είναι αμφιβολία, απορία προς την ανεξαρτησία». Θα ήθελα να μου επιτρέψει πριν να αναφερθώ σε αυτή να πω δύο λόγια για το μουσείο. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1884 από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, η οποία έχει συσταθεί δύο χρόνια νωρίτερα με σκοπό την πυροσυλλογή και διάσωση των τεκμηρίων της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ήταν μια εποχή που το ελληνικό κράτος δεν είχε τα μέσα και τους πόρους για να ασχοληθεί με αυτή την περίοδο και είχε αφήσει συνειδητική πρωτοβουλία αυτό το έργο. Με τον σκοπό αυτό η εταιρεία συστάθηκε, συγκέντρωσε τα δύο πρώτα χρόνια ένα μεγάλο αριθμό κειμηλίων και το 1884 έδρυσε το μουσείο. Στο μουσείο συγκεντρώνονται θησαυροί από την άρρωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και περίπτει θέση ανάμεσα αυτούς έχουν τα κειμήλια του αγώνα της ανεξαρτησίας, κάποια από τα οποία θα δείτε στην έκθεση. Ο σκοπός της έκθεσης που έχουμε ετοιμάσει είναι να αναδειχθεί η συνεισφορά του ναυτικού τόσο στην έση έκβαση της Επανάστασης, όσο και στην διασάλυση της ανεξαρτησίας της Σάμου και στην προστασία της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, δεν σταματά εκεί, συνεχίζει μέχρι την ένωση με την Ελλάδα του 1912. Χρησιμοποίησαμε τόσο αφεντικά τεκμήρια, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, όσο και αναπαραγωγές, αλλά και από το ακουστικό υλικό που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε. Η Σάμος είχε αναδειχθεί σε τόπο μείζωνας σημασίας για την Ελληνική Επανάσταση, καθώς ήταν το τελευταίο νησί που απέμεινε στο Ανατολικό Αιγαίο ελεύθερο ύστερα τις καταστροφές της Χίου, της Κάσου και των Ψαρών. Επομένως, η επιμονή των Οθωμανών ήταν διαρκής από την αρχή έως και το 1826, για να την καταλάβουν. Στην έκθεση αυτή προσπαθούμε να αναδείξουμε στο κομμάτι που θα δείτε που αφορά στη Σάμο όλη αυτή την προσπάθεια του ναυτικού για την αποτροπή αυτή της επίθεσης. Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ξεκινάμε από μια γενική περιγραφή της παγκόσμιας κατάστασης και της κατάστασης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ώστε ο επισκέπτης να έχει την ευκαιρία να μπει στο κλίμα για το πώς προετοιμάστηκε η Επανάσταση. Μιλάμε για το Πατριαρχείο, μιλάμε για το Σταθμό των Κοινοτήτων που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Μιλάμε για την συμβολή της Φιλικής Εταιρείας του Ελληνικού Διαφωτισμού και των Ελλήνων της Διασποράς, για τα ένοπλα σώματα που έδρασαν κατά τη διάρκεια της προπαναστατικής περιόδου, κλέτες και αρματολούς, τα οποία αργότερα αποτέλεσαν τις δυνάμεις που αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Θα έχετε την ευκαιρία σε αυτή την ενότητα να δείτε και όπλα, πέρα από Κωνσταντίνου Λαχανά και κάποια όπλα τα οποία ανήκουν στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, καθώς και ένα βίντεο το οποίο επεξηγεί τη χρήση τους και τη λειτουργία τους. Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, κάνουμε μια αναφορά στην κήρυξη επανάστασης από τον Αλέξανδρο Ψηλάντη στις παραδουνάβες ηγεμονίες, ο οποίος στην προκήρυξή του «Μάχου Περπίδος και Πατρίδος» αναφέρονταν πολύ θετικά για την συνεισφορά του ναυτικού στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Αυτή τη συνεισφορά εξετάζει δεύτερη ενότητα, στην οποία πάλι θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ναυτικά όπλα αυτή τη φορά. Στην τελευταία ενότητα μιλάμε για τη Σάμο, ξεκινώντας προεπαναστατικά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα με την αντιπαράθεση Καλικάτζαρων και Καρμανιόλων, η οποία καταλήγει στην ανάληψη της ηγεσίας από τον Λικούργο Λογοθέτη και στην προετοιμασία του νησιού. Συνεχίζουμε μέσα στην Επανάσταση, αναδεικνύοντας τα γεγονότα από το 1824 μέχρι το 1826 και τις συνεχείς προσπάθειες των Οθωμανών να καταλάβουν το νησί, το οποίο με την παρουσία του ελληνικού στόλου κατάφερε και διασώθηκε. Και σταματάει η ενότητα αυτή το 1826, όπως σας είπα, που ήταν η τελευταία απόπειρα των Οθωμανών να καταλάβουν το νησί. Και μετά, επαναστατικά, προχωράμε στην περίοδο του Ιωάννη Καποδίστρια, με την άφιξη του Ιωάννη Κολέτη στο νησί. Τότε ακόμα δεν έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο του Λονδίνου, επομένως η Σάμος λογίζεται ως μέρος της ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, το 1830 συνεχίζει η ενότητα και μιλά για τα 4 χρόνια της αμυγικής πρωτείας και της διακυβέρνησης του Λικούργου Λογοθέτη και για τις προσπάθειες που έκανε να ανατρέψει την απόφαση του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και από το 1934 προς το τέλος της ενότητας μιλάμε για την ηγεμονία της Σάμου μέχρι την ένωση με την Ελλάδα το 1912 με την προσπάθεια του Χρυσοφούλη. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λικούργος για την εργαστή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης και για τη φιλοξενία τη δική μου και του συνεπιμελητή της έκθεσης, το Δήμο Ανατολικής Σάμου,
και το Art Space Πυθαγόριο, το οποίο μας βάζει για τη φιλοξενία της έκθεσης. Επίσης, από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, κάποιους συναδέλφους από το Τμήμα Συντήρησης, την Νικολέτα Δασιούλη, τον Πάνο Προσαλέτη, την Ελένη Κατσαδούρη και την Μέρη Καπότση, τον Μάρκο Κουτσουλάφτη για την γραφιστική επιμέλεια όλης της έκθεσης και των κειμένων και των έργων που θα δείτε. Και τέλος, τον συνομιλητή της έκθεσης, τον Κωνσταντίνο Σούρμα, τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Συντήρησης, ο οποίος ανέλαβε την ανάρτηση όλων των εκθεμάτων και την παρουσίασή της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να σας αρέσει.